Ραντεβού με την προσφορά ζωής είχαν όσοι βρέθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης την Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποντίων Πιερίας. Σήμερα έχουμε την εθελοντική αιμοδοσία του συλλόγου μας. Η προσέλευση είναι ικανοποιητική. Πρόκειται για μια πράξη έμπρακτης αγάπης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας, μια εκδήλωση φιλαλληλίας. Και νομίζω ότι είναι χρέος όλων να δίνουν το παρόν σε τέτοιες στιγμές. Γιατί με αυτόν τον τρόπο διαφυλάττουμε, είναι μια έκφραση πολιτισμού και διαφυλάττουμε την αξιοπρέπεια του πάσχοντος συνάνθρωπού μας. Η εθελοντική αιμοδοσία δεν παίρνει πολύ χρόνο και το αίμα αναπληρώνεται αμέσως. Επιπτώσεις για τον αιμοδότη δεν υπάρχουν, γιατί ο όγκος πλάσματος αναπληρώνεται σε 5 λεπτά. Αλλά αυτά τα 5 λεπτά που θα αφιερώσουμε από τον χρόνο μας για την αιμοδοσία μπορούν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Και όταν λέω την αξιοπρέπεια του αιμοδότη και του πάσχοντα συνανθρώπου μας και του περιβάλλοντός του, εννοούμε το εξής, ότι όταν κάποιος έχει έναν ασθενή στο νοσοκομείο και μπορεί να χρειαστεί όχι μόνο μία μονάδα, αλλά και 5 και 10 μονάδες αίμα, όντας σε μια ψυχολογική κατάσταση σοβαρή, είναι λίγο δύσκολο να επαιτεί να ζητιανεύει αίμα εκείνη τη στιγμή και άλλος μπορεί να πει: ξέρεις, δεν έχουμε ή μπορεί να μην βρίσκει. Τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει η τράπεζα αίματος, διασφαλίζει την αξιοπρέπεια του ασθενούς και την ασφαλειά του. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια έμπρακτη χειρονομία αγάπης και συμπαράστασης στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Ιδίως τώρα που ο αριθμός των αιμοδοτών στη χώρα μας μειώνεται και η χώρα αναγκάζεται να εισάγει περίπου 30.000 φιάλες αίμα από την Ελβετία με πολύ μεγάλο κόστος. Και νομίζω ότι είναι χρέος όλων μας, ειδικά τώρα που οι αιμοδότες στη χώρα μας μειώνονται. Και ξέρετε, είμαστε, ίσως δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες χώρες στην Ευρώπη, που εισάγουμε αίμα και παράγουμε αίματος από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα η Ελλάδα εισάγει 30.000 αίματα, γιατί δεν φτάνουν τα αίματα που δίνουν οι αιμοδότες, οι θελοντές. Τα εισάγει από την Ελβετία, πληρώνοντας και 5, ίσως και περισσότερα εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Νομίζω ότι αυτό το κενό πρέπει να αναπληρωθεί όταν συνειδητοποιήσουμε ότι είναι χρέος όλων μας να ενταχθούμε σε αυτήν την μεγάλη εκστρατεία, ας πούμε, της προσφοράς και της αγάπης στον συνάνθρωπό μας.